Γιατί πολλά μπράβο πήρε και ο Παπανδρέου από τους ξένους όταν υπέγραφε τα μνημόνια. Πού είναι τώρα, πού είναι αλήθεια, κάνει το Αλσαντήρι στο εξωτερικό. Τον είδα. It's no wonder that many political leaders, and I don't exclude myself, και τα χρώματα του Σαντιργίου από πίσω. Have lost the trust of our people. Τώρα κάνει τον φιλόσοφο. Έχουν μπει οι Γερμανοί στη χώρα και εμείς κυνηγάμε τους Πακιστανούς. Οι Γερμανοί αγοράζουν κτήματα σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες εκτάσεις αυτή την ώρα περνούν στα χέρια των Γερμανών και ξένων. Μας παίρνουν τον πρωτογενή τομέα. Η χώρα αλλάζει χέρια και εμείς καθόμαστε όρθιοι περιμένοντας την ανάπτυξη. Παρακολουθώντας τα θλιβερά σόου της Χρυσής Αυγής που όλο αυτόν τον καιρό, σαν καλοπληρωμένοι κλόουν, αποσπούν την προσοχή του κόσμου από το ουσιαστικό. Αλλά όταν βράζει μέσα τον ένας άνθρωπος, τότε το μίσος βρίσκει τον εκπρόσωπό του. Κοιτάξτε και κανένα βλέμμα να βλέπουμε. Για να ξαναπάρει μπροστά η Ελλάδα, για να ξαναπάρει μπροστά η πατρίδα μας, είναι να αποδοθεί πρώτα απ' όλα δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να πω ποιον σκέφτεται. Όχι νόμος περί ευθύνης υπουργών, όχι βουλευτή. Ποιος εποπτεύει από πάνω. Και όλα αυτά τα παραμύθια στα κελιά. Δεν έχω εγώ να πω ούτε για ναζιστές, ούτε για όλα αυτά. Ούτε τρελάθηκε όλος ο κόσμος και έγιναν ναζιστές. Όχι. Αλλά. Με το νου, πείτε μου, οι δημοκράτες βουλευτές είναι κρυμμένοι στις τηλεοράσεις. Δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν στην κοινωνία σήμερα. Στην κοινωνία κατεβαίνουν μόνο χρυσαυγίτες. Ασφαλώς κατεβαίνουν και οι αριστεροί, αλλά ο αριστερός δεν τους προβάλλει τηλεόραση και το κόλπο είναι στημένο σε πλήρη συνεννόηση. Μιλάει ο Τσίπρας σε ογκώδηση και τρώδεσε αμέσως να λαμβάνω τα τσιρά και τη δουλειά σου. Πώς θα το κάνω από εδώ, τι είναι. Ο αγαπημένος σας, κυρία Μέρκελ, δεν είναι πια σε θέση ούτε να κυβερνήσει, ούτε να φοβήσει, ούτε να μεταρρυθμίσει. Ούτε καν να ρυθμίσει την κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων έξω από το ραδιομέρα. Και ξεκαθάρισε και ελπίζουμε να μην γίνει και αυτός ένας από τους ίδιους που άλλα λένε και άλλα κάνουν στο τέλος. Να μην γίνει και αυτός ο επόμενος άνθρωπος στη Μέρκελ, γιατί εδώ ωραία κυρία τα λέει. Μέρκελ, λυπούμαστε, αλλά ο εκλεκτός σας, ο αγαπημένος σας τελείωσε. Δεν θα ξαναβρείτε τέτοιο άνθρωπο δικό σας στην Ελλάδα. Τελείωσε. Τολμάνε να ρωτηθούμε μεταξύ μας, τολμάνε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να πάνε στα καφενεία να μιλήσουν? Όχι. Άρα οι βουλευτές της Δημοκρατίας μιλάνε στις τηλεοράσεις και οι βουλευτές της Τρομοκρατίας μιλάνε στον κόσμο διαζώσεις. Δεν έχει να αποδογυρίσει η ιστορία όταν ο Χρυσαυγίτης είναι αποδεκτός στο καφενείο και ο Δημοκράτης τρώει φτύσιμο? Πολύ σωστή η πρόταση που έκανε το ΚΚΕ που είδαμε. Το ΚΚΕ λοιπόν έχει καταθέσει μια τροπολογία η οποία συζητείται σήμερα. Η τροπολογία αυτή. Τι προβλέπει? Την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Ιδού η Ρόδος είτε και το πει. Και τις αποφασίσεις. Είναι πολύ ωραία κίνηση. Βεβαίως, αποχώρησαν, έμαθα το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Διότι δεν τη συμπεριλάβανε για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Διότι μετά θα έπρεπε να πάρθει πίσω όλη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και άρα αυτά που είχαν συμφωνήσει στα μουγκά από πίσω. Δεν θα γίνουν σαν πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί αυτή η κρίση δεν θα περάσει εύκολα. Πρέπει λοιπόν εδώ να σχηματιστεί ένα μέτωπο. Είναι η ώρα να τελειώνουμε με τα μνημόνια. Είναι η ώρα να πάρει πόδι τρόικα. Είναι η ώρα να τελειώσει αυτή η κατοχή. Είναι η ώρα να βάλουμε φρένο στου δανειστές. Είναι η ώρα να καταλάβουμε τη διαφορά του χρωστάμε και θα τα δώσουμε. Και άλλο πράγμα να δανείζει 500 δισεκατομμύρια όταν χρωστά 36 δις και τα 240 δις πάνε στις τράπεζες. Χρωστάμε και θα τα δώσουμε, αλλά όχι με 60% ανεργία, ούτε με κλείσιμο των μαγαζιών, ούτε με διάλυση, ούτε με αυτοκτονίες, ούτε με άλλο κλάμα που θέλει ο Άδωνης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα κλάψουν όλοι οι Έλληνες για τους άχρηστους αυτούς που κυβερνήσαν τόσα χρόνια. Δεν μας δανείζουν, μας καταστρέφουν με συνείδηση. Τι έγινε όλο αυτό τον καιρό, τι συνέβη, τι έγινε αυτή την ανάπτυξη, είχαν έρθει 18 Κινέζοι στη χώρα. Αυτό. Πες μου, είδες κάτι άλλο? Κλείσαν όλα τα μαγαζιά και είναι κάτι Κινέζοι που ήρθαν τουρίστες. Και έχουμε τουρισμό σε κλειστά μαγαζιά και κοιτάνε γιατί κλείσαν. Νομίζω ότι είναι έθιμο δικό μας, θα τα κλείνουμε το καλοκαίρι με τον Τσέπη. Σιγά το θέμα που ήρθαν 18 Κινέζοι. Και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί και αυτός να παίξει τον Αμέριμνο κάνοντας την κίνηση του ράλι. Στα καλά καθόμενα τώρα. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ανέβει στη ράμπα της εκκίνησης μπροστά από ένα από το πρώτο αυτοκίνητο. Αλλά πήγαινε να δούμε την είδηση από το ίντερνετ για να ακούσουμε σωστά την είδηση, γιατί εδώ τα λένε τα κανάλια. Και έρχεται και άρση πληστηριασμών. Νομίζω μία λέξη πρέπει να υποθεί και εμένα οι πολύ βαριές λέξεις δεν μ' αρέσουν. Έτσι και γίνουν πληστηριασμοί, θα χυθεί αίμα. Διότι οι Έλληνες έχουν υπομείνει τα πάνδυνα, έχουν χρησιμοποιήσει τη διάσωση των τραπεζών χωρίς να σπάσουν τίποτα
και δεν θα ανεχθούν σε καμία περίπτωση τους πληστηριασμούς. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες ότι πολλά από τα δάνειά τους, τα κόκκινα, έχουν μεταφερθεί στις ξένες τράπεζες για να ισχύσει το αγγλικό δίκαιο. Γιατί όταν είδαν οι τράπεζες ότι τα ελληνικά δικαστήρια διαγράφουν τα χρέη των ανθρώπων, εγχωρίζαν τα δάνειά τους εκεί, έξω. Τα δάνεια, τα οποία είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι για την εμπορική ναυτιλία, δηλαδή για τα ελληνικά καράβια, υπό ελληνική σημαία, τα οποία έχουν φύγει ως εγγύηση από τις ελληνικές τράπεζες και έχουν πάει στις τράπεζες τις ευρωπαϊκές. Σε περίπτωση που θελήσει μία τράπεζα όπως η Deutsche Bank, ας πούμε, και αρθεί η απαγόρευση για τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, τα παίρνει και το δίκαιο. Και το χειρότερο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Μιλάμε και για τα δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται. Εάν δηλαδή έχει πάρει ένα σπίτι κάποιος και έχει 30.000 υπόλοιπο. Αν είναι σε τράπεζα έξω με 30.000, μπορούν να στα πετήσουν όλα τα λεφτά χωρίς δόσεις και να σου πάρουν το σπίτι. Οι Έλληνες έχουν δώσει για τη διάσωση των τραπεζών πάνω από 200 δισεκατομμύρια, χωρίς να μετέχουν των κερδών. Μετέχουν μόνο των ζημιών. Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλοι οι Έλληνες ένα τείχος. Και μόνο όταν οι τράπεζες ξεπληρώσουν στον ελληνικό λαό αυτά που του πήραν με το έτσι θέλω, τότε θα συζητήσουμε για πληστηριασμούς και όχι τις πρώτες κατοικίες. Τότε μόνο.